Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, γάμα κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο, 14 εδάφιο, προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατρία είναι ουρανής και πηγής ονομάζεται, για να δώσει σε εσάς κατά το πλούτο της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων, για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Εις δε των δυνάμενων υπερεκπερισσού να κάνει υπερπάντα όσα ζητούμε ή νοούμε, κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία, δια Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενεάς των αιώνων, του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος μία πίστη εν βάφτισμα, εις Θεός και Πατήρ ημών, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση. Αμήν. Αφού ο Απόστολος Παύλος κάνει ένα μικρό διάλειμμα στην επιστολή του από το 2 εδάφιο του 3ου κεφαλαίου ως και το 13 και αποκαλύπτει και φανερώνει την αποστολή του αλλά και την αποκάλυψη την οποία ανέλαβε από το Θεό, και μάλιστα μία αποκάλυψη την οποία ανέλαβε από το Θεό δια του Ιησού Χριστού, την οποία κανένας άνθρωπος σε όλες τις γενναίες δεν είχε γνωρίσει. Και η αποκάλυψη αυτή περιλαμβάνει πρώτον την ενότητα που φέρνει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε στον λαό Ισραήλ, τον λαό του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, και στα έθνη που δεν είχαν καμία σχέση με το Θεό και ήσαν δεδουλωμένοι και νεκροί για τις παραβάσεις τους και τις αμαρτίες τους, και δεδουλωμένοι στα είδωλα και στους ψεύτικους θεούς. Και ο Θεός, το μυστήριο το οποίο απεκάλυψε στον Απόστολο Παύλο, γι' αυτό και τον κατέστησε διδάσκαλο και Απόστολο των Εθνών, το μυστήριο το οποίο απεκάλυψε στον Απόστολο Παύλο ήταν ότι οι δύο, οι πλησίον, ο λαός Ισραήλ, και οι μακράν, οι εθνικοί, δεν θα δεχθούν και θα αποκτήσουν μία θρησκεία, αλλά θα γίνουν ένα. Και αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, αδερφοί. Τους πλησίων και τους μακράν τους κάνει ένα, τότε τους έκανε ένα και σήμερα συνεχίζει να τους κάνει ένα διά του Ιησού Χριστού. Και τι ένα? Πρώτον, συγκληρονόμοι, δηλαδή να έχουν την ίδια κληρονομιά, κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, εάν συμπάσχουν μετά του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, σύσσωμα, τα δύο σε ένα σώμα, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού, ο οίκος του Θεού του Ζώντος, και τρίτον, συμμέτοχα της επαγγελίας του Θεού. Γίνονται μέτοχοι, συμμετέχουν στις υποσχέσεις και μάλιστα στη μία, τη φοβερή υπόσχεση του Θεού, για την οποία ορκίστηκε ο Θεός λέγον «Ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω». Και μάλιστα «εν πάση ευλογία πνευματική στα υπουράνια». Και το μυστήριο συνεχίζεται που το αποκάλυψε ο Θεός και μας το φανερώνει ο Απόστολος Παύλος, ότι τούτο θα γίνει δι' ενός προσώπου του Ιησού του Ναζωραίου, του ενσαρκωμένου Λόγου του Θεού, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα να δικαιωθεί ο Θεός εν της λόγης του και εν της έργης του, στα λόγια του και στα έργα του, καθώς μέχρι τότε θριαμβευτής επί του ανθρωπίνου γένους ήταν ο διάβολος και ο Σατανάς.
και ο Θεός έστειλε τον ενσαρκωμένο λόγο του Θεού να δέσει το διάβολο και να ελευθερώσει τους δικαίους αιχμαλωτιστέδες. Και αυτός τον οποίον απέστειλε δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, είναι ένας μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, δεν έχασε την θεότητα την οποία να απαρχής είχε σαν λόγος Θεού και απέκτησε επιπλέον την ανθρώπινη φύση με τη γέννησή του μέσα από τη Μαρία την Παρθένο. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο το μοναδικό είναι και ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο οποίος μπορεί να πλησιάσει τον Θεό σαν Θεός και μπορεί να πλησιάσει και τον άνθρωπο σαν άνθρωπος και μπορεί να διώξει το χώρισμα μεταξύ του Θεού, του Αγίου και του ανθρώπου του αμαρτωλού με το αίμα του που έχει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να δικαιώσει τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό που δέχτηκε τον Ιησού Χριστόν, πίστευσε σε Αυτόν και τον επεκαλέστη, να τον δικαιώσει με την Ανάστασή Του. Αλλά δεν σταματάει εδώ το μυστήριο το αποκεκαλυμμένο, το αποκεκριμένο, το απεσιοποιημένο, αλλά συνεχίζεται και με την Εκκλησία. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι Αυτός ο οποίος ίδρυσε ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, την ύμφη του Χριστού, την Εκκλησία του Χριστού. Είναι Αυτός που είπε «Εσύ είσαι Πέτρος και επιτάφτης της πέτρας», δηλαδή πάνω στην ομολογία σου ότι εγώ είμαι ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, επάνω σε αυτή την ομολογία σου, εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω τη δική μου Εκκλησία. Και πύλε άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Και αυτή η Εκκλησία τι είναι? Επαναλαμβάνω, το σώμα του Χριστού είναι το νέο πρόσωπο που έρχεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων, η νύμφη του Χριστού, κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός και δύναμη της Εκκλησίας είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Και δια της Εκκλησίας ο Θεός αποκαλύπτει, αδελφοί προσέξτε πόσο σοβαρό είναι αυτό το έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει στην Εκκλησία. Ποιο είναι το έργο της Εκκλησίας? Ποιο είναι το μυστήριο το αποκεκριμένο από γενναίων? Να γνωριστεί δια της Εκκλησίας, όχι στους ανθρώπους, στα επουράνια και σε όλες τις αρχές και τις εξουσίες, στα επουράνια και σε όλες τις αρχές και τις εξουσίες, δηλαδή αγγέλους, αρχαγγέλους, χερουβίμ, σεραφείμ, όλα τα πνευματικά όντα, όλα τα στρατεύματα του ουρανού, γνώρισαν καταρχάς όταν εισήγαγε τον πρωτότοκον ο Θεός τον Ιησούν τον Ναζωραίο, τον Ανεστημένο, τον πρωτότοκο στον ουρανό, και τους είπε «Προσκυνήσατε όλοι καθώς Αυτόν κατέστησε Κύριο πάντων». Αρχηγό και κεφαλή της Εκκλησίας και δια της Εκκλησίας του Χριστού να αποκαλυφθεί σε όλες τις επουράνιες δυνάμεις. Φοβερό, αδερφοί. Γι' αυτό και οι άγγελοι ζητούν να παρακύψουν στην Εκκλησία, ζητούν να δουν τι συμβαίνει στην Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Τι είναι αυτός ο λαός εδώ? Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Τι είναι αυτή, τέλος πάντων, που ο Θεός τους αποκαλεί Υιούς Θεού και τους δίνει εξουσία να είναι παιδιά του Θεού? Ενώ για λίγο είναι κατώτερη των αγγέλων, αυτή η Εκκλησία θα γίνει υπεράνω πάντων των αγγέλων. Θα συμβασιλεύσει, θα βασιλεύσει μετά του Ιησού Χριστού εις τους αιώνες των αιώνων. Με την Εκκλησία ο Θεός, επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο, με μας τους άθλιους και τους ιτιδανούς, με μας τους ασήμαντους, τους τυποτένιους, δικαιώνεται ο Θεός, δοξάζεται ο Χριστός, σώζεται ο άνθρωπος, συνδοξάζεται ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Δια της Εκκλησίας λοιπόν ο Θεός αποκαλύπτει,
αυτό το οποίο κανένας άνθρωπος ποτέ, αλλά και κανένα πρόσωπο ποτέ δεν ήξερε, ούτε πνευματικό, ούτε επουράνιο, ούτε γήινο, ούτε υποχθόνιο, ότι ο Θεός έχει μία, πώς το λέει, πολυπίκυλο σοφία. Μία πολυειδή σοφία. Ένα σχέδιο που δεν μπορούσε να το συλλάβει κανένα μυαλό. Μέσα από την Εκκλησία λοιπόν αποκαλύπτεται η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, όχι η οποία στο δρόμο φανερώθηκε, αλλά κατά αιώνιον πρόθεση ο Θεός την είχε φυλαγμένη μέσα στην καρδιά του την Εκκλησία, και μετά θα την αποκαλύψει δια του Ιησού Χριστού, την οποίαν έκαμεν ο Θεός εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Όλη η σοφία του Θεού, όλη η δόξα του Θεού, όλη η δύναμη του Θεού αποκαλύπτεται στα ουράνια με σένα και με μένα. Γιατί εσύ και εγώ ήμασταν εύκολα θύματα του διαβόλου. Όλους μας είχε ο διάβολος το τσεπάκι του, συγγνώμη. Ήταν κυρίαρχος στον κόσμο, Θεός του κόσμου τούτου. Σε αυτόν παρεδόθησαν όλα τα βασίλεια. Είχε την εξουσία να κάνει ό,τι θέλει. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να το αντισταθεί. Και ξαφνικά παρουσιάζεται ένας άνθρωπος, ο Ιησούς ο Ναζαρέος, αντιστέκεται με το Λόγο του Θεού, υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού και νικάει το διάβολο, συντρίβει το διάβολο παραμένοντας αναμάρτητος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Πώς? Υποτασσόμενος κατά πάντα στον Πατέρα του. Και όπως στον ουρανό υπάρχουν αρχές και εξουσίες, και λέει η Γραφή κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να το θυμόμαστε. Την εξουσία που ο Θεός βάζει στον ουρανό και στη γη, οι άνθρωποι και κανένας δεν μπορεί να την καταφρονήσει. Και τα αξιώματα που ο Θεός βάζει στον ουρανό και στη γη, κανένας δεν μπορεί να τα καταφρονήσει. Ακόμη και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν αγωνιζόταν με το διάβολο και φιλονικούσε για το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορία βλάσφημων, αλλά είπε να τον βλασφημίσει, αλλά είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο για τους ιούς των ανθρώπων. Πείθεστε και υπακούετε εις τους προεστώτες σας. Στην Εκκλησία υπάρχουν προεστώτες, τους οποίους δεν τους βάζουν άνθρωποι, αλλά ο Θεός τους χρήει και διατάζει να πείθονται οι άνθρωποι και να υπακούνε στους προεστώτες τους, γιατί είναι η ασφάλειά τους. Διότι αυτοί οι προεστώτες αγρυπνούν υπέρ των ψυχών σας, γιατί μέλουν να αποδώσουν λόγο, και αυτό να το κάνετε με τα χαρά και να μην, με τα χαράς και να μην στενάζετε, διότι αυτό δεν σας ωφελεί. Όταν κάποιος άνθρωπος, έχω ακούσει ανθρώπους που λένε εγώ δεν έχω ποιμένα, στην εκκλησία υπάρχει ποιμένας, το λέω για μένα, όπω να είμαι ακόμη, υπάρχουν προεστώτες, υπάρχουν πρεσβύτεροι που τους βάζει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γίνεται πρεσβύτερος κάποιος επειδή τον χειροτονούν κάποιοι άνθρωποι. Γίνεται πρεσβύτερος επειδή το Πνεύμα το Άγιο τον βάζει μέσα. Όταν λοιπόν κάποιος γίνεται ανυπότακτος, και σας παρακαλώ μην το δείτε σαν προσωπική γνώμη, είναι ο Λόγος του Θεού, ανυπότακτος στον ποιμένα και στους πρεσβυτέρους, δεν έχει όφελος. Η ζωή του δεν θα πάει καλά. Δεν μπορεί να πάει καλά. Δεν γίνεται να πάει καλά.
Αρκεί βέβαια οι προϊστώτες πραγματικά να αγρυπνούν για τις ψυχές των ανθρώπων και, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να αγρυπνούν για τις ψυχές των ανθρώπων και να φροντίζουν και να μεριμνούν και να προσεύχονται εν Κυρίω πάντοτε. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού που ο Θεός τη συστήνει και δι' αυτής αποκαλύπτει στα επουράνια, όπως είπαμε, τη δόξα Του, τη σοφία Του, τη δύναμή Του. Αλλά και στην Εκκλησία ο Χριστός προσθέτει τους σωζωμένους, τους αναγεννημένους, αυτούς που σώζει ο Πατέρας, στην Εκκλησία τους προσθέτει ο Χριστός και δεν τους εγκαταλείπει, αλλά δια του Ιησού Χριστού όσους μας έχει προσθέσει στην Εκκλησία Του, μας δίνει και την παρησία και το θάρρος να εισερχόμεθα με πεποίθηση δια της πίστεως εις Αυτόν εις τα ουράνια. Έχουμε παρησία να εισερχόμεθα στο θρόνο της χάριτος του Θεού με το αίμα του Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, για να λαμβάνομεν έλεος και να βρίσκομεν χάρη για τον καιρό της χρείας. Ποιοι? Όλοι μας, καθένας ξεχωριστά. Αλλά δεν πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, να ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι πρώτον στρατόπεδο Θεού. Στρατόπεδο Θεού. Υπάρχει ο βασιλιάς και υπάρχουν και τα αξιώματα που ο Θεός δίνει. Και τα αξιώματα δεν είναι για να κυβερνάνε, για να υπηρετούν είναι. Δεν είναι για να κατεξουσιάζουν, για να εργάζονται. Επίσης η Εκκλησία είναι απαραίτητος νοσοκομείο και ο γιατρός, ο μέγας γιατρός σωμάτων, ψυχής, ψυχών και πνευμάτων είναι ο Χριστός. Αλλά υπάρχουν και οι νοσηλευτές. Υπάρχει ιεραρχία στην Εκκλησία. Επαναλαμβάνω, όχι για να κατεξουσιάζουν, για να υπηρετούν. Ανάποδη ιεραρχία. Αν θέλεις να είσαι μέγας, λέει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να γίνεις υπηρέτης πάντων. Και αν θέλεις να γίνεις πρώτος, πρέπει να γίνεις δούλος πάντων. Τρίτον, η Εκκλησία είναι το μέγα πανεπιστήμιο, από δημοτικό μέχρι την ανωτάτη μόρφωση. Δάσκαλος και καθηγητής είναι ο Χριστός. Αλλά έχει και διακονίες με τις οποίες εργάζεται ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Για να καταλήξω, αδερφοί αγαπητοί, η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο θαύμα που πρέπει να την τιμούμε. Είναι το σώμα του Χριστού. Πρέπει να δοξάζουμε το Θεό για την Εκκλησία που μας πρόσθεσε. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, γιατί αν ρίξεις μια ματιά θα δεις ότι όλοι είναι καλοί αδελφοί. Πολύ καλοί αδελφοί. Βέβαια, η Εκκλησία κινδυνεύει από αποστασία και η αποστασία της Εκκλησίας έχει μία συγκεκριμένη μέσα από το Λόγο του Θεού πορεία. Πάντοτε αρχίζει από την εκοσμίκευση. Το πρώτο βασικότατο όπλο του διαβόλου είναι να μπει ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία και μέσα στις καρδιές των πιστών. Με οποιαδήποτε μορφή εκοσμίκευσης. Εξωτερική του σώματος, εσωτερική των επιθυμιών, των οφθαλμών της καρδιάς και ακόμη πιο εσωτερική της αλαζονίας του βίου. Να μπει ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία, άρχισε η αποστασία της Εκκλησίας. Το πρώτο σύμπτωμα μετά την εκοσμίκευση της Εκκλησίας είναι η απουσία σεμνότητος. Εδούς, που λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό θέλει να λατρεύουμε με εδώ και σοφροσύνη και με φόβο και τρόμο τη σωτηρία μας. Όταν αρχίζει να χάνεται η σεμνότητα, όχι μόνο του σώματος, και του σώματος και της ψυχής και του πνεύματος. Και πως ένας άνθρωπος, λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι σεμνός? Δεν λέμε ότι είναι σεμνάντιμένος, είναι εν γέννη σεμνός.
εν γέννης ύμνος, είναι ταπεινός, είναι ήσυχος, είναι φρόνιμος, είναι πράος, είναι γλυκός, είναι υπηρέτης. Δηλαδή και στο σώμα σεμνός και στην καρδιά σεμνός και στο πνεύμα σεμνός. Στη συνέχεια μπαίνει μέσα στις καρδιές, μέσα στην εκκλησία και στις καρδιές των ανθρώπων η περιφρόνηση, μικρή καταρχάς, του Λόγου του Θεού και των εντολών του Χριστού. Όχι και τόσο φανατική, όχι και τόσο αυστηρή, αρχίζει και αμφισβητείται η δύναμη των εντολών του Λόγου του Θεού. Μην είμαστε και έτσι. Από εκεί και πέρα πια αρχίζει και υπάρχει έλλειψης διοίκησης του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Αναλαμβάνει τη διοίκηση της Εκκλησίας ο άνθρωπος, οι άνθρωποι. Η Εκκλησία πια δεν διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, άρα δεν υπάρχει κεφαλή στην Εκκλησία ο Χριστός. Αρχίζει η αποστασία και η Εκκλησία απομακρύνεται και η αποστασία αυξάνει. Στην Εκκλησία, αλλά και σε ανθρώπους, αλλά και σε οικογένειες. Το αποτέλεσμα, αμεριμνησία, οκνηρία στα πνευματικά, μέριμνες, ανθρώπινες, γήινες. Ο άνθρωπος πια πάβει να ασχολείται με τα πνευματικά, πάβει να ασχολείται με το Λόγο του Θεού, πάβει να ασχολείται με το Πνεύμα το Άγιο. Έχει πολλές δουλειές και το πρώτο πράγμα, η πρώτη δουλειά που έρχεται, αρχίζει να διαβάζει βιβλία, βιβλιαράκια. Και εδώ υπάρχει και μια διδασκαλία που πρέπει να της δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή, αδερφοί αγαπητοί, η οποία είναι επικίνδυνη. Και ποια είναι αυτή η διδασκαλία? Δεν σώζεται ο άνθρωπος αν δεν διαβάζει τους πατέρες, τις παραδόσεις δηλαδή, τους πατέρες που έγραψαν σωστά πράγματα οι πρώτοι αποστολικοί πατέρες, αλλά δεν είναι θεόπνευστο το έργο του. Το έργο τους δεν σώζει. Μπορεί να επιβεβαιώνουμε κάποια πράγματα, αλλά χάνουμε το χρόνο μας όταν αφήνουμε το Ευαγγέλιο και διαβάζουμε αυτά. Είναι αποτέλεσμα, αυτά όλα τα βήματα είναι τα βήματα της αποστασίας του ανθρώπου, της οικογένειας και της Εκκλησίας. Και στο τέλος μπαίνει χλιαρότης, υπερηφάνεια και κάφηση. Γίνεται ο άνθρωπος χλιαρός στα πνευματικά, κανένα ζήλο στα πνευματικά, και ό,τι κάνει το κάνει σύμφωνα με την επιθυμία της καρδιάς του και όχι με το Λόγο του Θεού ή τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Περηφάνεια, ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Δεν υποτάσσεται σε κανέναν. Ο Λόγος του Θεού λέει ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη εις αλλήλους. Τι γίνεται? Κατσίκι γίνεται ο άνθρωπος και η Εκκλησία κατσικίσια Εκκλησία, δεν έχει ποταγή. Δεν έχει ποταγή στο Θεό, δεν έχει ποταγή ο ένας τον άλλον, δεν έχει σεβασμό, δεν έχει εκτίμηση. Χάνεται η εκτίμηση, η αλληλοεκτίμηση. Γιατί? Γιατί χάνεται η αγάπη. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία χάνει τον προορισμό της, που ο προορισμός της είναι δι' αυτής ο Θεός να αποκαλύπτει στα επουράνια την πολυπίκυλο σοφία του Θεού και δι' αυτής να... Αφενός μεν ο Απόστολος Παύλος λέει να ευαγγελίσω, αφετέρου να διδάξω. Γιατί μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός μας ευαγγελίζει τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε και μας διδάσκει πως πρέπει να περπατάμε, όπως θα δούμε παρακάτω. Και χάνει και την παρησία και το θάρρος ο χριστιανός να εισέρχεται στα Άγια με το αίμα του Χριστού που δεν τον πλένει πια και με την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που δεν πληρώνεται πλέον. Άρα ούτε έλεος λαμβάνει, ούτε χάρη βρίσκει. Και τι γίνεται? Ένας χριστιανός άνθρωπος, ένας χριστιανός που δεν έχει σχέση με τα πνευματικά, δεν έχει σχέση με το Λόγο του Θεού. Προσεύχεται, πληρώνεται και με Πνεύμα Άγιο, αλλά είναι πλέον μακράν. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός τώρα με τον Απόστολο Παύλο και αφού τα εξήγησε αυτά λέει τώρα αισθάνομαι τη μεγάλη ανάγκη να προσευχηθώ για σας. Και μάλιστα
Κάμπτω τα γόνατά μου, γονατιστός, ταπεινώνομαι μπροστά στο Θεό να προσευχηθώ για σας τους Εφεσίους και σήμερα ο Χριστός να προσευχηθεί για μας. Γιατί, γιατί κινδυνεύουμε από εκκλησία Θεού να γίνουμε εκκλησία ανθρώπων. Από εκκλησία, με συγχωρείτε, στην παρουσία του Θεού να γίνουμε εκκλησία χωρίς την παρουσία του Θεού. Το αποτέλεσμα, χάνονται, διαλύονται οικογένειες, μπαίνουν διαζύγια, χάνονται τα παιδιά, το βασικό, αρχίζουν να τσακώνονται οι άνθρωποι, να υποτιμούν ο ένας τον άλλον, να υψώνονται ο ένας απέναντι του άλλου. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος, αφού μας τα αποκαλύπτει αυτά που ο Θεός του αποκάλυψε, και λέει δεν είναι τώρα ζήτημα διδασκαλίας ή ευαγγελισμού, είναι ζήτημα προσευχής. Θέλω βοήθεια, λέει ο Απόστολος Παύλος, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, από το Θεό για σας τους Εφεσίους. Και εμείς χρειαζόμαστε βοήθεια από το Θεό, καθώς ο Χριστός προσεύχεται για μας. Αλλά και είναι ανάγκη, αδελφοί, και εμείς αυτή την προσευχή, γιατί μας έχει κάνει ο Θεός όχι μόνο ο Βασιλής και ιερείς, να προσευχόμαστε για την Εκκλησία, για τα αδέλφια μας, για τις οικογένειές μας, για τη γυναίκα μου, για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου. Όλοι μας, οι γυναίκες, να προσεύχονται για τους άντρες τους, για τα παιδιά τους. Αυτή την προσευχή, η οποία τι κάνει, μεταμορφώνει τον άνθρωπο το γήινο, και ο τελικός στόχος είναι να κατοικήσει και να πληρωθεί ο κάθε άνθρωπος με όλο το πλήρωμα του Θεού, καθώς στον Χριστό κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος. Ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται εν τέλει να κατοικήσει στον κάθε έναν από τους Εφεσίους, και ο Χριστός προσεύχεται και εμείς να προσευχόμαστε, ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι, να κατοικήσει όλο το πλήρωμα της θεότητος σε όλα τα αδέλφια μας. Ο πρεσβύτερος δεν είναι για να φαίνεται, είναι για να μην φαίνεται. Δεν είναι για να κάνει και να δείχνεται, είναι για να κάνει και να μην φαίνεται. Μέσα στο ταμείο του να προσεύχεται για την Εκκλησία, βεβαίως για την οικογένειά του, βεβαίως για τα παιδιά του, αλλά και για την Εκκλησία όλη, για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Και ακούστε τι ωραία προσευχή, γονατιστός, ταπεινωμένος έως εδάφους, ομολογώντας τη σημαντικότητα της προσευχής αυτής ο Απόστολος Παύλος, και αφού τελειώνει με τις αποκαλύψεις και με τις φανερώσεις που ο Θεός του έδωσε για πράγματα που κανένας δεν ήξερε ποτέ, ούτε στη γη ούτε στον ουρανό, έρχεται τώρα και προσεύχεται μια μοναδική μοσητική προσευχή. Κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν το έχει δημιουργήσει ο Πατέρας του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού, και έχω την παρησία να πάω στον Πατέρα του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού. Δεν είναι ένας Θεός που δεν τον ξέρω, είναι ο Πατέρας του Κυρίου μου, είναι ο Πατέρας του Σωτήρα μου. Ξέρετε, αδερφοί, πόσο δύναμη έχει η προσευχή όταν προσεύχεσαι στον Πατέρα του Σωτήρα σου. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ σε έναν υπουργό που είναι πατέρας του φίλου μου. Ασήμαντο. Πηγαίνω στον Πατέρα του φίλου μου, του Ιησού Χριστού. Μια φοβερή η σχέση που έχουμε με το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Δεν είναι μόνο πατέρας μας, είναι πατέρας του φίλου μας, είναι πατέρας του αδελφού μας, είναι πατέρας αυτού που πέθανε για μας, που έχει το αίμα του για μας. Κάμπτω λοιπόν τα γόνατά μου στον Πατέρα του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού, που τα πάντα έχουν δημιουργηθεί από Αυτόν και ανήκουν σε Αυτόν και συντηρούνται από Αυτόν. Για να ζητήσω πρώτον, είναι πολύ σημαντικό να δούμε την προσευχή του Αποστόλου Παύλου.
να δώσει σε όλους εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού. Εδώ θέλω να το προσέξουμε, αδερφοί. Εγώ είμαι πολύ πλούσιος και δίνω ελεημοσύνη σε αυτόν κάτι λίγα από αυτά που έχω. Διαφορετικά, είμαι πολύ πλούσιος και δίνω σε αυτόν κατά τον πλούτο της δόξης μου. Άλλο δίνω και άλλο δίνω κατά την πλούτο της δόξης μου. Σκεφτείτε τώρα ο πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι προσεύχεται σε αυτόν ο Απόστολος Παύλος? Να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού τι δύναμη, εξουσία, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος του Αγίου του Θεού στον εσωτερικό σας άνθρωπο. Υπάρχει ο εξωτερικός άνθρωπος που φτύρεται και κάνουμε πάρα πολλά για τον εξωτερικό άνθρωπο. Για να μην πω, όλα όσα κάνει ο άνθρωπος θα κάνει για τον εξωτερικό άνθρωπο, για τις ανάγκες του εξωτερικού άνθρωπου. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, εγώ δεν προσεύχομαι για τον εξωτερικό άνθρωπο που φθύρεται και φεύγει. Εγώ προσεύχομαι για τον εσωτερικό άνθρωπο που είναι αιώνιος και μένει. Να σας δώσει ο Πατέρας του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Πώς? Κατά το πλούτο της δόξης του. Δύναμη δια του Πνεύματος του Θεού να κρατεωθείτε ως προς τον εσωτερικό άνθρωπο, να γίνεται δυνατή ο εσωτερικός άνθρωπος να αποκτήσει τη δύναμη του Θεού, τη δύναμη κατά το πλούτο της δόξης αυτού δια του Πνεύματος του Αγίου. Πράγματα τα οποία, αδερφοί, δεν κατανοούνται. Το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε πολλές φορές, αλλά τον πιστεύουμε και τον αποδεχόμαστε. Δηλαδή, όπως ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους Εφεσίους, έτσι και εσύ, αδερφέ, είσαι υποχρεωμένος να προσεύχεσαι για την οικογένειά σου με τα ίδια λόγια. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις, αλλά αν προσεύχεσαι με τα ίδια λόγια, τότε θα έρθει ο Παράκλητος να προσευχηθεί στον Πατέρα του Κυρίου σου Ιησού Χριστού με στεναγμούς, αλαλήτους, με γλώσσες άγνωστες για αυτά που εσύ δεν καταλαβαίνεις. Ξέρετε, το παραβλέπουμε αυτό και κάνουμε συγχώρεσέ με, Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνουμε προσευχούλες. Ο Θεός όμως θέλει να κάνουμε μεσητικές προσευχές. Προσευχές. Μιμητές μου γίνεστε, λέει ο Παύλος, καθώς και εγώ μιμητής του Χριστού. Όπως ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα του για σένα, έτσι προσεύχεται και ο Απόστολος Παύλος εν το ονόματι του Ιησού Χριστού στον Πατέρα, έτσι θέλει και εσύ. Και όταν λέω εσύ, εννοώ τον ποιμένα, τους πρεσβύτερους, τους γονείς, τους αδελφούς, τις αδελφές, τους νέους. Και αν θέλετε έτσι να προσεύχεστε και για τον εαυτό σας, Κύριε δώσε μου να κρατεωθώ κατά τον πλούτο της δόξης σου, Πατέρα, στον εσωτερικό άνθρωπο, και όχι μόνο εγώ, γιατί δεν θέλω να είμαι ένας χριστιανούλης. Θέλω να είμαι ένας χριστιανός εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Να κρατεωθώ κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, να κρατεωθεί η γυναίκα μου, να κρατεωθούν τα παιδιά μου, να κρατεωθούν τα εγγόνια μου, να κρατεωθούν οι αδελφοί μου, να κρατεωθεί όλη η Εκκλησία στον εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί τότε και μόνο τότε, πάει συνέχεια, τότε και μόνο τότε θα κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως της καρδιές μας. Τι θα πει θα κατοικήσει? Θα βρεις και ανάπαυση ο Χριστός στην καρδιά σου. Μόνο αν είσαι κρατεωμένος δια του Πνεύματος του Θεού στον εσωτερικό άνθρωπο θα βρίσκει ανάπαυση. Αλλά η καρδιά σου πρέπει να είναι καθαρή.
Καρδιά σου πρέπει να είναι αγαθή, πρέπει να είναι πλημμένη με το αίμα του Χριστού, πρέπει να είναι αγιασμένη. Αν έχει πίκρες, θυμούς, στενοχώριες, γκρίνιες, παράπονα, ούτε θα κρατεωθείς ποτέ, ούτε θα κατοικήσει και θα βρει ανάπαυση ο Χριστός στην καρδιά σου. Και έτσι τι θα είσαι? Ένας κατόνομα χριστιανός. Θα έχεις το όνομα, αλλά δεν θα έχεις τη χάρη. Σήμερα μιλάμε για μια ιδιαίτερη χάρη που ο Θεός θέλει να έχουμε όλοι μας, στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Ιδιαίτερη χάρη. Δυνατέ ενισχύει. Πού? Στα μπράτσα? Όχι βέβαια. Στον εσωτερικό άνθρωπο, ώστε να έρθει ο Χριστός να κατοικήσει μες στην καρδιά σου και να κράζει Αββά ο Πατήρ, δια του Πνεύματός του του Αγίου. Και τότε θα μπορείς. Όχι θα θέλεις και δεν θα μπορείς. Τότε θα μπορείς, αν ο Χριστός κατοικεί, αναπαύεται στην καρδιά σου. Όχι έρχεται και φεύγει, σε όλους κατοικεί ο Χριστός μέσα μας. Αλλά μιλάει για μια άλλη κατοίκηση, ανάπαυσης, ευλογίας. Τότε θα μπορείς εριζωμένος και τεθεμελιωμένος εν αγάπη. Μιλάει για συγκεκριμένες καταστάσεις, ρίζες βαθιές, για να τρέφεσαι από τα βάθη του Θεού. Θεμέλια ισχυρά πάνω στο βράχο το αιώνιο. Επειδή κατοικεί ο Χριστός μέσα σου, τεθεμελιωμένη και ρεζωμένη. Πώς? Μέσα στην αγάπη του Θεού, που θα είναι εγκεχημένη στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου. Θα μπορείς να καταλάβεις, να έχεις αποκάλυψη, να έχεις φανέρωση μαζί με όλους, όχι τους πιστούς, τους Αγίους, με τα πάντων των Αγίων στη γη και στον ουρανό. Να έχεις φανερώσεις, να έχεις αποκαλύψεις για το πλάτος, για το μήκος, θα το δούμε, για το βάθος και για το ύψος. Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι άπειρος, έχει πλάτος απέραντος, έχει μήκος ατέλειωτος, έχει βάθος, τα βάθη του Θεού τα ανεξερεύνητα, και έχει ύψος, τη δόξα του. Μόνο αν κατοικεί ο Χριστός μέσα σου, επειδή είσαι κρατεωμένος κατά τον πλούτο της δόξης του Θεού δια του Πνεύματός του, μόνο αν κατοικεί ο Χριστός μέσα σου και είσαι ριζωμένος και τεθυλιμιωμένος στην αγάπη του Θεού, θα αρχίζεις να καταλαβαίνεις, όχι τώρα, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Ο χριστιανός είναι συνεχόμενα σε αποκάλυψη Θεού, το πλάτος του Θεού. Κοίτα γύρω σου, δεν υπάρχει όριο. Το μήκος του Θεού. Θυμάμαι μια φορά στην αρχή της πίστης μου, διάβασα τον Απόστολο Παύλο να λέγει «Εξεύρωις την επίστευσα». Και το ζήλεψα. Και γονατίζω και προσεύχομαι και λέω «Χριστέ μου, θέλω κι εγώ να γνωρίσω εις τι να επίστευσα». Και εκείνη τη στιγμή με φέρνει μπροστά σε ένα βράχο γκριμπλέ, γρανιτένιο. Και έβλεπα τον εαυτό μου μπροστά στο βράχο, εγώ από μακριά, ανθρωπάκι τόσο δά. Μακριά εγώ έβλεπα τον εαυτό μου, και μπροστά στον εαυτό μου ένας βράχος. Και κοιτάω ψηλά, δεν είχε τέλος, το ύψος. Κοιτάω δεξιά και αριστερά, δεν είχε τέλος. Πίσω, δεν είχε τέλος, το πλάτος, το μήκος. Και κοιτάω κάτω, δεν είχε τέλος. Γι' αυτό το Θεό μιλάμε, που είναι πάνω από όλες τις διαστάσεις, πάνω από όλα τα μέτρα. Είναι Αυτός που δεν έχει αρχή και τέλος, ούτε στο ύψος, ούτε στο βάθος, ούτε στο μήκος, ούτε στο πλάτος. Και λέει τώρα ο Θεός, θα μπορέσετε να γνωρίσετε, να καταλάβετε
Αν είσαστε ριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη στον Θεό και το πλάτος, με το πάντον των Αγίων, και το πλάτος και το μήκος και το ύψος και το βάθος. Το καταλάβω. Τι να καταλάβω? Πόσο μεγάλο Θεό πιστεύω. Ποιος είναι αυτός τον οποίον επίστευσα? Τι είναι αυτός ο Θεός? Δεν είναι ένας θεούλης, δεν είναι ένας παππούλης με γένια, δεν είναι μια εικονίτσα. Είναι ο άναρχος, ο ατελεύτητος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα. Δεν έχει αρχή ημερών, ούτε τέλος ημερών. Και μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου μπορείς να εισέλθεις στα βάθη του Θεού και να γνωρίσεις το μήκος, το πλάτος, το ύψος και το βάθος, το ατέλειωτο του Θεού. Ένας χριστιανός που έχει επίγνωση σε ποιον επίστευσε. Ένας χριστιανός που γνώρισε, όχι με θεωρητική γνώση από βιβλία και βιβλιαράκια, με εμπειρική γνώση από τον Θεόπνευστο, ζωντανό Λόγο του Θεού, με εμπειρική γνώση. Εξεύρω, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν λέει πιστεύω, εις την ανεπίστευσα. Έχω εμπειρία. Με έχει οδηγήσει ο Θεός στα βάθη του, στα ύψη του, στο πλάτος του, στο μήκος του. Να τέλειωτος. Δεν είναι ένας θεούλης. Είναι ο πατέρας του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού. Είναι ο πατέρας μου. Και τότε, φοβερό αδερφοί αυτό, και τότε θα μπορέσετε να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει πάσα γνώση. Τότε θα γνωρίσεις πόσο σ' αγαπάει ο Χριστός. Όταν γνωρίσεις τον Πατέρα Του και δεν καταλάβαινα κι αυτό. Ο Κύριε, ποια είναι αυτή η αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει πάσα γνώση? Και εκείνη τη στιγμή βρέθηκα ταυτόχρονα, σας το έχω ξαναπεί, αλλά ήταν φοβερή εμπειρία, μέσα σε ένα αυγό, σε ένα τσόφλι από αυγού σαν πουλάκι, και μέσα σε ένα κουκούλι με τα ξοσκόλικα, και ήμουνα μια χαρά, ήμουνα ζεστός, ήμουνα ασφαλής, ήμουνα, αισθανόμουν πάρα πολύ ωραία, και ξαφνικά κάνει κρακ 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 και σπάει το τσόφλι, και βγαίνω έξω και βρίσκομαι στο απέραντο γαλάζιο του ουρανού, και είπα, τι είναι αυτό? Όπου τα μάτια μου δεν χόρτεναν τον ήλιο, δεν χόρτεναν το φως, και κατάλαβα ότι αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Όταν βγεις έξω από τον εαυτό σου, έξω από τα σύνορα που ο Θεός έχει βάλει στην ανθρώπινη φύση, και θα βγεις μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν βγήκα και από το κουκούλι, είδα την απεραντοσύνη, είδα αυτό που δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος, την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση. Και τότε, όταν θα γνωρίσεις αυτή την αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος, που δεν προσεύχεται, αν και προσεύχεται, θα πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Φαντάσου τώρα τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Εσύ, εγώ, κοίταξε το σώμα σου, κοίταξε τον καθρέφτη, κοίταξε ποιος είσαι, και θα πληρωθείς με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αξίως είμαστε, Θεέ μου, σε παρακαλώ. Για να μας αξιώσει όμως, πρέπει να προσευχόμαστε. Για να αξιώσει την οικογένειά μας, πρέπει να προσευχόμαστε για την οικογένειά μας.
για τη γυναίκα μας, για τα παιδιά μας, για να μας αξιώσει. Πρέπει να προσευχόμαστε για την Εκκλησία του Θεού που οικοδομεί ο Χριστός. Όχι να κοιμόμαστε, γέρθηκε ο κοιμόμενος. Πρέπει να σηκωθούμε πνευματικά, εννοώ, και να γονατίσουμε. Να σηκωθούμε εκ του ύπνου και να γονατίσουμε στο ταμείο μας προσευχόμενοι. Να κρατεωθούμε δια του Πνεύματος του Αγίου κάτω τον πλούτο της δόξης του Θεού. Να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας, στις καρδιές μας κράζοντας Αββά ο Πατήρ, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον Άναρχο, τον Ατελεύτητο, αυτόν που δεν έχει αρχή ημερών και τέλος ημερών, τον Πατέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ώστε να μας αποκαλυφθεί το μήκος, το πλάτος, το ύψος και το βάθος του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου, να μας οδηγεί ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο να μας πετάει μέσα στα βάθη του Θεού, ώστε να γνωρίσουμε την μοναδική, την αληθινή αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει πάσαν γνώση, και τότε θα πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα της θεότητος. Αυτός είναι ο χριστιανός, ο πληρωμένος με όλο το πλήρωμα της θεότητος. Γι' αυτό υπάρχει χριστιανούλης και χριστιανός. Ο Θεός να μας κάνει αληθινούς χριστιανούς. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας κάνει αληθινούς χριστιανούς. Γι' αυτό τώρα ο Απόστολος Παύλος, καθώς τα λέει, του τα αποκαλύπτει ο Θεός, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται να δώσει δόξα το στο Θεό. «Εις δε τον δυνάμενο, υπέρεκ περισσού», προσέξτε την προσευχή του και, το συμπέρασμά του. «Εις δε τον δυνάμενο, υπέρεκ περισσού, να κάνει υπέρ πάντα όσα ζητούμε και νοούμε». Δεν θα κάνει μόνο αυτά για τα οποία προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος και ζητάει να προσευχόμαστε κι εμείς, όπως θα περιγράψαμε, που είναι μια τρομακτική προσευχή. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτά θα ζητάτε, αλλά ο Θεός ο παντοδύναμος είναι δυνατός να κάνει υπέρ περισσού, εκ περισσού, υπέρ πάντα όσα εμείς ζητούμε ή νοούμε. Αλλά πώς? Κατά την δύναμη την ενεργουμένην εν ημίν. Εάν δεν υπάρχει δύναμη του Θεού που ενεργείται μέσα μας, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Όταν όμως υπάρχει δύναμη του Θεού που ανεργείται μέσα μας, η δύναμη της πίστεως, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η δύναμη της προσευχής, η δύναμη της αγάπης, όταν υπάρχει παρουσία του Θεού, τότε όχι μόνο αυτά για τα οποία προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, πολύ περισσότερα. Τι είναι αυτά? Ελάτε, εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά? Θα καταλάβουμε τα πολύ περισσότερα? Γι' αυτό σε αυτόν τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μέσα στην Εκκλησία, ας είναι η δόξα δια του Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Μέσα στην Εκκλησία δια του Ιησού Χριστού δοξάζεται μόνο ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αμήν. Ω Κύριε μου, σε παρακαλώ, τι να λέμε τώρα?